Χαιρετώ το αγαπημένο μου παρεάκι εδώ στο YouTube. Εύχομαι να σας βρίσκω όλες και όλους πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι Κυριακή για εμένα. Είναι η μέρα που είναι η πιο free για να μπορώ να γυρίσω βίντεο και να είμαι ξεκούραστη και να έχω όλη μου τη διάθεση εδώ συγκεντρωμένη σε εσάς. Γι' αυτό και με βλέπετε κάποιες μέρες, κάποιες Κυριακές να απουσιάζω. Επειδή προτιμώ, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και κυρίως στο Instagram που μιλάμε καθημερινά, προτιμώ να σας βγάζω βίντεο ποιοτικά, βίντεο που να τα κάνω με πάρα πολύ διάθεση, ενέργεια και να μην είμαι κουρασμένη, να μην είμαι άτονη και όλα αυτά. Θέλω να το κάνω με όλη μου την ενέργεια και όλη μου την αγάπη, όπως είμαι ακριβώς σήμερα δηλαδή, γεμάτη ενέργεια. Και θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα προϊόντα του Φεβρουαρίου, ενός μήνα ο οποίος είναι σίγουρα πιο μικρούλης από τους υπόλοιπους μήνες και ήταν πραγματικά ένας μήνας γεμάτος, πραγματικά γεμάτος με πάρα πολύ όμορφα προϊόντα και χαίρομαι τόσο πολύ όταν γνωρίζω καινούργια και ωραία προϊόντα και φυσικά θα μοιραστώ μαζί σας όλες μου τις εντυπώσεις. Καταρχήν να σας πω ότι για μένα ο Φεβρουάριος ήταν ένας μήνας ο οποίος πέρασε νερό, ούτε που κατάλαβα πότε μπήκε, πότε βγήκε, δεν πραγματικά πέρασε σαν νερό. Εντάξει, θα μου πεις είναι και λογικό, είναι λίγο πιο μικρός μήνας σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά δεν νομίζω πια κάνει τόσο μεγάλη διαφορά 2-3 μερούλες πάνω κάτω. Για κάποιο λόγο έφυγε αέρας. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την άνοιξη. Εκεί που ήθελα τα χιόνια που σας έλεγα στο προηγούμενο μας βίντεο, τώρα επειδή ακριβώς δεν είδα τα χιόνια, έχει γυρίσει λίγο το μυαλό. Και λέω, όχι, ο Άννα θα περιμένει την άνοιξη πώς και πώς. Ακόμη Μάρτιν το μεταξύ δεν έχω βάλει. Θα τον βάλω σήμερα, καλό που το θυμήθηκα, γιατί αύριο μπαίνει ο Μάρτις για εμένα. Να σας πω πως εδώ στο χωριό οι αμυγδαλιές έχουν ήδη ξεκινήσει να μπουμπουκιάζουν και να ανθίζουν και να μπαίνουμε σε αυτό το τόσο ωραίο mood. Όπως επίσης έχω ξεκινήσει και εγώ εσείως να βγαίνω σχεδόν κάθε μέρα για ποδήλατο, αν εξαιρέσει τη σημερινή που είναι μια εξαιρετικά βροχερή και δροσερή θα έλεγα Κυριακή. Αυτά τα νέα μου, πάρα πολύ σύντομα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το βίντεό μας, με τα αγαπημένα προϊόντα του Φεβρουαρίου. Έχω πάρα πολύ ωραία προϊόντα να σας δείξω και πάρα πολλά να σας πω, γι' αυτό μην καθυστερούμε, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Θέλω να ξεκινήσουμε με μυρωδιές, παιδιά, και μία μυρωδιά που με συγκλώνησε το Φεβρουάριο. Έχω καταντήσει για τους αγαπημένους μου φίλους εδώ γραφική, καθώς αυτή η Περσεφόνη μου έκαψε την καρδιά. Είναι αυτό εδώ το Body Splash από τη Fresh Line, Περσεφόνη, σειρά Spa Elixirs. Έχει μέσα τριαντάφυλλο, γιασεμί, σανδαλόξυλο, πατσουλί. Θα σας τα διαβάσω βασικά με τη σειρά. Λοιπόν, Περσεφόνη, αισθησιασμός και εφορία. Εδώ είμαστε. Σπλάς σώματος με εθέρια έλαια από τριαντάφυλλο για σεμί, σανδαλόξυλο, ιλάνγκ ιλάνγκ, νερολί, πατσουλί, φασκόμηλο και αμυγδαλέλαιο. Είναι εμπλουτισμένο με ενυδατική προβιταμίνη Β5 και αντιοξυδωτικές βιταμίνες Α, Σ και Ε. Είναι λοιπόν ένα body splash το οποίο έχει την τέλεια μυρωδιά αν σου αρέσει το τριαντάφυλλο και επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τριαντάφυλλο, ψεκάζομαι όλη την ώρα. Είτε είναι να φύγω για τη δουλειά μου, είτε είναι να φύγω να κάνω ακόμη και ποδήλατο, να γυμναστώ, είτε είναι να βρίσκω μέσα στο σπίτι με την πιτζάμα και τη ρόμπα. Όπως και να έχει, εγώ θα ψεκαστώ με αυτό το Body Splash γιατί έχει την πιο τέλεια μυρωδιά τριαντάφυλλου, μια... Δεν είναι τόσο πολύ το τριαντάφυλλο θα έλεγα, είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μυρωδιά λουλουδένια, πολύ ωραία. Η ποσότητά του είναι στα 100 ml και επειδή έχει μέσα και λαδάκι, έχει εθέρια έλαια δηλαδή, δεν είναι ένα body water, σίγουρα έχει πάρα πολύ καλύτερη διάρκεια από ένα body water. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά από τη Fresh Line, είναι η αγαπημένη μου, δεν έχει μόνο, είναι σειρά ολόκληρη η Περσεφόνη να σας πω. Έχει σαπουνάκι, έχει bath bomb, έχει γενικότερα αυτό που θέλεις, αν σου αρέσει αυτή η μυρωδιά, αυτή η σειρά το έχει. Πάμε τώρα στα γλυκά μου, θα συνεχίσω με Aeolia Cosmetics και μία σειρά θεϊκή, τι να σας λέω τώρα, σοκολάτα και αλατισμένη καραμέλα. Έχουμε φύγει σε άλλο level παιδιά, καταρχήν μια υπέροχη συσκευασία, αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι η body lotion. Έχω και το αφρόλουτρο, αλλά και το
scrub σώματος, το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι μια σειρά υπέροχη από Aeolia Cosmetics, όπως σας είπα και πριν, 250 ml για κάθε τύπου επιδερμίδας, απευθύνεται σε κάθε τύπο επιδερμίδας, πάρα πολύ ωραίο, ήταν ένα πακέτο το οποίο παρέλαβα μέσα στο Φεβρουάριο εν ώψη Αγίου Βαλεντίνου, εξού και οι καρδουλίτσες, τα χυλάκια, τα φυλάκια και όλα αυτά, με αντλία όπως βλέπετε και, και η body lotion αλλά και το αφρόλουτρο. Και είναι, παιδιά, μια θεϊκή μυρωδιά. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρώτο μύρισα, μου φάνηκε πάρα πολύ γλυκό. Που εγώ είμαι και του γλυκού, παιδιά, όπως ξέρετε. Ωστόσο, όταν το έβαλα στο μπάνιο, έχει μια τόσο ωραία μυρωδιά, μια τόσο γλυκιά, αλλά και αυτό που λέει η αλατισμένη καραμέλα, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έχουν πετύχει τόσο καλά οι άνθρωποι, πραγματικά. Και μυρίζει ακριβώς αυτό που ακούμε, αλατισμένη καραμέλα. Ούτε καραμέλα να σε μπουκώνει, ούτε σοκολάτα να σε μπουκώνει. Είναι αυτό το τσικ που κάνει το αλάτι όταν το γεύεσαι. Αυτό λοιπόν το τσικ χτυπάει και στη μύτη. Ακούγεται, όπως λένε και οι σεφ, στη μύτη, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά όμως είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη μυρωδιά, μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Το χρησιμοποιώ το αφρόλουτρο και την body lotion και στο πρωινό μου ντους, πολλές φορές θέλω κάτι πιο δροσιστικό, να έχει περισσότερη φρεσκάδα έτσι, και τόνωση και αναζωογόνωση και όλα αυτά έτσι για να ξυπνήσω. Αλλά είναι και κάτι πρωινά, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, που θέλω να μυρίζω σοκολάτα και αλατισμένη καραμέλα. Αυτά τα μαγικά πρωινά λοιπόν χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη σειρά. Αν σας αρέσουν τα γλυκά, θα σας έχω όλα τα link ακριβώς από κάτω, στο προηγούμενο, όχι στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, παιδιά, δεν πρόλαβα να σας αφήσω τα links, οπότε θα προσπαθήσω, γιατί ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ πιεσμένος, θα προσπαθήσω να σας αφήσω και στο προηγούμενο βίντεο τα links από τα προϊόντα που χρησιμοποίησα σε μακιγιάζ, και εδώ σας υπόσχομαι ότι θα βρείτε όλα τα links στο description box για να πάτε απευθείας και να μην ψάχνετε. Αφού είμαστε σε περιποίηση σώματος, θα σας πάω και σε αγαπημένο κορέ. Ένα γαλάκτωμα σώματος, το οποίο είναι στη μυρωδιά του γιαουρτιού, στα 200 ml. Το πήρα λοιπόν πολύ, πώς να το πω τώρα, με μεγάλη περιέργεια έτσι, και ήθελα να δω πώς μπορεί να μυρίζει άραγε ένα γαλάκτωμα σώματος στην εκδοχή του γιαουρτιού. Λέω, για να μυρίζει γιαούρτι, ρε παιδί μου, πως τρως το γιαουρτάκι να σου μυρίζει έτσι. Τέλος πάντων λέω, Ιωάννα πάρτο, και εννοείται ότι θα το έπαιρνε Ιωάννα, χαλίμονο. Είναι θεϊκό, αυτό έχω να σας πω μόνο, έχει μία πολύ ωραία μυρωδιά φρεσκάδας, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει, μπορεί και να το έχετε δοκιμάσει και θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις ακριβώς από κάτω. Έχει μία υπέροχη μυρωδιά φρεσκάδας, δροσιάς, δεν μυρίζει γιαούρτι, στη δική μου τουλάχιστον μυρωδιά, έτσι, αυτό το γιαούρτι που έχουμε στο μυαλό μας. Έχει όμως κάτι πολύ φρέσκο, δροσερό, σχεδόν πουδρένιο. Πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι σαν κρεμμένιο έτσι, πώς να το πω διαφορετικά, πάρα πολύ ωραίο, θες να το φας, οπότε ήταν μια πολύ πετυχημένη επιλογή και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή μου την επιλογή, καθώς είναι ένα από τα γαλακτώματα που έχω στη συλλογή μου που χρησιμοποιώ επίσης στο πρωινό μου ντους όταν θέλω να έχω αυτή τη μυρωδιά της φρεσκάδας η οποία μένει πραγματικά πάρα πολύ ώρα, δηλαδή σκεφτείτε ότι εγώ το πρωινό μου μπάνιο θα το κάνω κατά τις 6.30 το πρωί. Μέχρι το μεσημέρι που θα γυρίσω σπίτι, μυρίζει το σώμα μου με αυτή τη λοσιόν. Είναι πάρα πολύ ωραία, την αγαπώ, τη λατρεύω, αν δεν την έχετε δοκιμάσει, θέλω να το δοκιμάσετε. Είμαστε σε μπανάκι, παραμένουμε δηλαδή σε περιποίηση σώματος, μαλλιών και όλα αυτά, και θα σας πάω σε αγαπημένη Garnier, σειρά Botanic Therapy και Honey Treasures, ανανεωμένη σειρά καθώς περιλαμβάνει μέλη ακακίας. Απευθύνεται σε μαλάκια φθαρμένα που έχουν την τάση να σπάνε, οπότε θέλουν μια σχετική επανόρθωση, φροντίδα και αναδόμηση. Οπότε μπορώ να σας πω, επειδή την έχω δοκιμάσει περίπου το μισό μήνα, μπορεί και λίγο παραπάνω, ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Έχω το conditioner, τη μάσκα και το σαμπουάν εννοείται. Πολύ ωραία μυρωδιά, μελάκι, μοσχοβολάει μέλι το μαλλί σου και μένει μυρωδιά. Ξέρετε ότι εγώ με τις μυρωδιές έχω μία τρέλα, οπότε για ό,τι θα σας περιγράφω πάντα, θα μένω στις μυρωδιές. Αλλά πέραν της μυρωδιάς που είναι εκπληκτική, μοσχοβολάει μέλι το μαλλί σου, είναι και το γεγονός πολύ σημαντικό ότι αφήνουν τα μαλλιά πάρα πολύ απαλά, δηλαδή ξεμπερδεύονται πολύ εύκολα και τα νιώθεις όντως αναδομημένα, περιποιημένα
και πολύ καλύτερα. Ακόμη και από την πρώτη χρήση θέλω να σας πω, όταν χρησιμοποίησα πρώτη φορά τη σειρά, όλα τα προϊόντα εννοείται σε συνδυασμό και τα τρία, κατάλαβα ότι τα μαλλιά μου ήταν πολύ πιο απαλά και ξεμπερδεύονταν πάρα πολύ πιο εύκολα. Πάμε τώρα και στα γυναικεία μας. Κρατάω στα χέρια μου από τη Fresiderm το υγρό καθαρισμό για την ευαίσθητη περιοχή, το οποίο το πήρα για πρώτη φορά, ήθελα να το δοκιμάσω. Μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε ότι έχω ένα κόλλημα με την απιβίτα σε αυτό το κομμάτι, αλλά όχι μόνο και με την απιβίτα, να τα λέμε και αυτά. Το συγκεκριμένο από τη Fresiderm το χρησιμοποιώ πρώτη φορά, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει εξαιρετική μυρωδιά, φρέσκια μυρωδιά, απαλή μυρωδιά, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε ερεθισμό. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, δεν σας είπα ποσότητα, νομίζω είναι στα 200 ml, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι στα 200 ml. Free from parabens, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωραίο προϊόν, να το δοκιμάσετε. Πάμε τώρα σε περιποίηση της μιας άλλης ευαίσθητης περιοχής, ειδικά για εμάς τις γυναίκες και είναι η περιοχή της μασχάλης. Μιλάω για ένα deodorant, ένα κοσμητικό σε μορφή roll-on, είναι από την Pharmacept. Και έχω πάρει λοιπόν, παιδιά, αυτό το κοσμητικό το οποίο απευθύνεται σε παιδάκια και σε εφήβους. Όχι, δεν με έχει πιάσει πάλι παιδισμός, με έχει πιάσει όμως εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζετε οι παλαιότεροι του καναλιού, μία τάση να επιλέγω ειδικά για την περιοχή της μασχάλης προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Προσπαθώ να τα αποφεύγω τα συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς δεν έχω και κάποιο έντονο πρόβλημα εφίδρωσης να μου δημιουργεί τέλος πάντων οποιοδήποτε θέμα. Δίσως μίας και όλα αυτά. Ωστόσο, όταν το καλοκαίρι ή όταν είμαι σε περιόδους πίεσης, άγχος και ορμόνες χτυπάνε λίγο κόκκινο, προφανώς χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις ένα κοσμητικό και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εμένα τουλάχιστον με καλύπτει και μου αρέσει. Μοσχοβολάει πούδρα, πουδρίτσα, μωρό, μωρουδάκι. Είναι χωρίς συνόπνευμα η σύνθεσή του, θα σας πω τα πιο σημαντικά. Χωρίς συνόπνευμα, χωρίς άλατα αλουμινίου και 0% parabens, αλλεργιογόνα, αλκοόλ και τάλκ. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, όπως σας είπα απευθύνεται σε παιδάκια και εφήβους, εμένα αυτό μου δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία και αγνή αίσθηση και η μυρωδιά του είναι αυτή η μυρωδιά του μωρού, της πούδρας, της καθαριότητας, μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και γενικότερα ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει να μυρίζω μωρουδάκι, πουδρίτσα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κοπέλα που δεν της αρέσει αυτή η μυρωδιά, πραγματικά δηλαδή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και άντρας που να μην του αρέσει να μυρίζει η κοπέλα του, η γυναίκα του, η φίλη του, έτσι τόσο ωραία και πουδρένια και μορουδίστικα. Πάμε τώρα σε περιποίηση προσώπου, σε έναν αφρό καθαρισμού προσώπου. Πάλι από τον Κορέ, έχω αυτό το προϊόν στα χέρια μου το οποίο το δοκίμασα για πρώτη φορά. Είναι στα 150 ml, καστανιά αρκαδική, αφρόδης κρέμα καθαρισμού για κάθε τύπο επιδερμίδας. Το πήρα διστακτικά, το πήρα μία περίοδο όπου το δέρμα μου υπέφερε, όχι ότι τώρα είναι και στα καλύτερά του, ακόμη έχω κάποια σπυράκια από τη μάσκα, ακόμη εμφανίζω κάποια σπυράκια τα άτιμα, δεν πειράζει, θα τρελαθώ πραγματικά, σας το λέω αυτό. Απλά μία επίσκεψη σε ένα δερματολόγο πλέον νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη, μπας και μου δώσει μία κατεύθυνση όσον αφορά το κομμάτι αυτό της μάσκας, τι μπορώ να κάνω, αν και υποψιάζομαι ότι θα μου πει να μην μακιγιάρομαι καθόλου, αλλά θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο λόγω δουλειάς. Θα δω τι θα κάνω, παρενθεσούλα αυτή, πάμε στην καστανιά μας. Μια πάρα πολύ ωραία κρέμα καθαρισμού, μια πάρα πολύ ωραία υφή, μια πολύ ωραία αίσθηση, καθαρίζει το δέρμα χωρίς να το αφυδατώνει. Τουλάχιστον το δικό μου το δέρμα κούμποσε, τέριαξε, δεν με ερέθησε, αντιθέτως μου κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο ντεμακιγιάζ, μου κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο καθαρισμό, χωρίς να μου στεγνώνει το δέρμα και νιώθω ταυτόχρονα ότι μου το περιποιείται. Και αφού είμαι σε πρόσωπο, τα Instagramικά μου παιδιά το έχετε δει στο IGTV που έχω ανεβάσει, τα YouTubeικά παιδιά να μπείτε στο Instagram να κάνετε follow για να τα βλέπετε και εκεί πρώτοι, γιατί εδώ η αλήθεια είναι το κανάλι λίγο έπεται, καθώς στο Instagram έχουμε μια καθημερινή επαφή, να τα λέμε και αυτά. Πάμε λοιπόν σε μια σειρά περιποίησης προσώπου από την αγαπημένη μου Natura Siberica. Είναι η σειρά Siberica, δεν είναι τυχαίο που λέγεται Siberica, καθώς είναι η γνωστή σειρά η ομπλέπικχα, η οποία εμπλουτίστηκε με τη βιταμίνη C που ξέρουμε όλα τα κορίτσια πόσο σημαντική είναι για την ακτινοβολία, για τη λάμψη του δέρματός μας, του προσώπου μας. Είναι μια πλήρη σειρά περιποίησης προσώπου, έχει όλα τα βηματάκια, νομίζω πλην του ντεμακιγιάζ, με μια μικρή επιφύλαξη βέβαια αυτό, έχει καθαρισμό προσώπου με υπέροχα pads, δίσκους εμποτισμένους που μπορούμε να καθαρίσουμε το δέρμα μας, με τους συγκεκριμένους όμως δεν κάνουμε ντεμακιγιάζ, απλά καθαρίζουμε, αφαιρούμε την περιττή λιπαρότητα, τη βρωμιά, τους ρήπους και όλα αυτά. Έχει μια πουδρίτσα καθαρισμού προσώπου,
όπου ουσιαστικά την αναμειγνύεις με νερά και κάνεις αφρό και καθαρίζεις το δέρμα σου. Νομίζω όμως ότι και αυτό δεν έχει να κάνει με ντεμακιάζ. Πάντα διατηρώ κάποια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν το θυμάμαι και το συγκεκριμένο προϊόν δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη, γι' αυτό και δεν μπορώ να σας πω εντυπώσεις από αυτό. Από τους δίσκους μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλές εντυπώσεις μου. Εδώ όμως στα αγαπημένα του Φεβρουαρίου έχω το σέρουμ της σειράς, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Το βλέπετε ότι έχει φτάσει σχεδόν στη μέση, λίγο πλησιάζει προς τη μέση. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σέρουμ, το οποίο χαρίζει δροσιά, λάμψη, αναζωογόνηση, δεν θες πάρα πολύ ποσότητα, απορροφάται άμεσα. Είναι ένα σέρουμ το οποίο το νιώθεις σαν τζέλ στο δέρμα σου, σαν ένα απαλό τζέλ, δεν έχει καμία σχέση με έλαιο, οπότε ξεχνάς τη λιπαρότητα που μπορεί να σου έχει ένα σέρουμ λίγο πιο λιπαρό, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ δροσιστικό, πολύ ωραίο και αφήνει το δέρμα σου πραγματικά λαμπερό. Και εδώ έχω την κρεμούλα προσώπου, έχει και SPF 20, πάρα πολύ σημαντικό, επίσης εμπλουτισμένη με βιταμίνη C, όπως είναι όλη η σειρά, πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, πάρα πολύ ωραία κρέμα, δηλαδή είναι μια σειρά που εγώ τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και κρεμούλα ματιών σε αυτό το σημείο να σας πω, η οποία στοχεύει στο κομμάτι προφανώς των μαύρων κύκλων και των πρώτων γραμμών έκφρασης. Είναι μια υδαρής σχετικά κρέμα ματιών, δεν την έχω βάλει στα αγαπημένα γιατί ακόμα δεν μπορώ να σας πω ότι έχω δει κάποιο αποτέλεσμα στα μάτια μου, όχι ότι έχω και κάποιο τρελό πρόβλημα, αλλά οι ρητιδούλες έκφρασης, έτσι ειδικά όταν χαμογελάω γίνεται χαμούλης εδώ πέρα. Ναι, θέλει μια δουλίτσα εκεί πέρα, περιμένω όμως να σας πω τις εντυπώσεις μου, γι' αυτό σας έχω τις εντυπώσεις μου, τις καλύτερες εντυπώσεις μου, γι' αυτό και τα αγάπησα αυτά τα δύο προϊόντα, σίγουρα από το σέρουμ και την κρεμούλα, την ενυδατική κρεμούλα ημέρας. Περιποίηση προσώπου και στα χέρια μου κρατάω μία μάσκα από τη vegan σειρά της My 7 Days. Δεν είναι η μάσκα που θέλω να σας δείξω, αλλά επειδή την έχω στα empties και είναι λίγο ψηλά αυτό το κουτί τώρα για να το κατεβάσω, σας δείχνω εγώ το concept της μάσκας, καθώς είναι κάπως έτσι η μάσκα που σας λέω. Η μάσκα, η Go Vegan σειρά της My 7 Days με την ντοματούλα. Το link θα το βρείτε εννοείται ακριβώς από κάτω. Είναι κάπως έτσι, εδώ κολλάει το κάπως έτσι γιατί δεν είναι έτσι. Είναι λοιπόν μια μάσκα η οποία απευθύνεται σε λιπαρά και ακνεϊκά δερματάκια, χαρίζει αποτοξίνωση, λάμψη, καθαριότητα στο πρόσωπο. Είναι μασκούλες εμποτισμένες, φύλλα δηλαδή εμποτισμένα, τα οποία κάνουν πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω δοκιμάσει σχεδόν όλες τις μάσκες πλην τις Δευτέρες και αυτές είναι στο Mood Monday, Tuesday κτλ. Έχει 7 μέρες και 7 συνολικά μάσκες και η vegan σειρά. Τι θέλω να σας πω, ναι, έχω δοκιμάσει λοιπόν σχεδόν όλες τις ημέρες πλην της Δευτέρας που αφορά τα αφυδατωμένα και ξηρά δέρματα και είναι με καρύδα. Η ντομάτα όμως εμένα μου τέριξε καθώς αφορά τα λιπαρά ακνεϊκά δερματάκια. Όταν την έβγαλα είδα το πρόσωπό μου πεντακάθαρο, λαμπερό και πάρα πολύ τονωμένο. Πάμε και σε αγαπημένη Απιβίτα και την κρεμούλα με πρόπολη. Είναι ένα προϊόν το οποίο στοχεύει σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν είναι μια ενυδατική κρέμα που θα βάλεις όλο στο πρόσωπο, αλλά σε περιοχές που το έχουν ανάγκη, που πάσχουν. Τη συγκεκριμένη λοιπόν εγώ την πήρα για τα σημεία που εμφανίζω σπυράκια λόγω μάσκας όπως σας είπα και πριν, οπότε εδώ σε αυτή την περιοχή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και στοχευμένα σπυράκια που ενδεχομένως βγάλω στο πρόσωπό μου. Έχει χαρακτηριστική μυρωδιά, της πρόπολης τη μυρωδιά, και όταν το βάλεις επάνω σίγουρα θα σου κοκκινήσει ακριβώς επειδή, όχι το σπυράκι, η περιοχή, καθώς περιλαμβάνει φυσικά την πρόπολη και είναι κάτι αναμενόμενο. Την έχω στα αγαπημένα του Φεβρουαρίου καθώς βοήθησε πάρα πολύ τα σημεία που πάσχουν και υποφέρουν από σπυράκια λόγω μάσκας δυστυχώς και θα σας την πρότεινα να το δοκιμάσετε και εσείς γενικότερα. Αν εμφανίσετε κάποιο σπυράκι θα σας έλεγα να το δοκιμάσετε αυτό το προϊόν γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, στοχεύει σε συγκεκριμένα σημεία που πραγματικά το έχουν ανάγκη να βελτιωθούν. Και για το τέλος σας έχω αφήσει δύο προϊόντα μακιγιάζ φυσικά. Ένα αγαπημένο primer από τη Maybelline είναι το Baby Skin Instant Pore Eraser. Ένα primer το οποίο κάνει ακριβώς αυτό που λέει και η συσκευασία. Στοχεύει στους σπόρους, στο να σβήνει τους σπόρους, στο να θολώνει, να θαμπώνει τους σπόρους μας. Ειδικά οι λιπαρές επιδερμίδες το έχουμε τεράστια ανάγκη καθώς είναι λίγο πιο διασταλμένοι οι πόροι μας. Και φυσικά αφήνει αυτό το βελούδινο αποτέλεσμα, το matte αποτέλεσμα, ώστε να έρθει να στρώσει το foundation από πάνω ονειρικά. Δεν χρειάζεσαι πάρα πολύ ποσότητα, μικρή ποσότητα και κυρίως τα σημεία που έχεις στους πόρους σου και θα δεις πραγματικά τεράστια διαφορά, αφού όντως έρχεται και πέφτει σαν ένα υπέροχο βελούδινο πέπλο. Και για το τέλος, σας άφησα μία παλέτα φοβερή.
μία παλέτα όνειρο, μία παλέτα υπέροχη. Είναι αυτό εδώ το τέλειο κομμάτι, πραγματικά τέλειο κομμάτι από την NYX. Ένα στολίδι για το boudoir, ανοίγει έτσι και μέσα, παιδιά, είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό το στολίδι, πραγματικά πείτε μου ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι στολίδι για το boudoir σου, και είναι όλες αυτές οι υπέροχες αποχρώσεις. Είναι οι αποχρώσεις, βασικά, οι τρεις. Συγκεκριμένα η Darling, η She Flexing και η Finishing είναι οι αποχρώσεις που έχω χρησιμοποιήσει για το μακιγιάζ μου σήμερα, αυτά τα ρόζ, τα χρώματα, τα υπέροχα, όπως και η Me, που αγαπώ πάρα πολύ γιατί δίνει αυτή την έξτρα λάμψη εσωτερικά στο μάτι. Πάρα πολύ ωραία παλέτα καταρχήν, δεν το συζητάμε αυτό, πάρα πολύ ωραία χρώματα με υπέροχη απόδοση και εξαιρετικά, μα εξαιρετικά βοηθητικά στο να κάνουμε blending, στο να τα αναμίξουμε, στο να τα σβήσουμε, δεν σε παιδεύουν καθόλου, τα matte γράφουν υπέροχα με μία κίνηση και τα shimmer είναι πραγματικά εκπληκτικά. Θα προσπαθήσω να σας βρω τα links, γιατί η συγκεκριμένη παλέτα ήταν, από ό,τι θυμάμαι, limited edition, οπότε ήταν μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων, τέλος πάντων, όσο στόκ υπήρχε, ήταν συγκεκριμένο το στόκ που υπήρχε. Οπότε θα ψάξω να βρω, και όπου βρω link θα σας τα αφήσω ακριβώς από κάτω για να την τσεκάρετε κι εσείς. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη παλέτα, μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία παλέτα από την NYX. Πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίοι συνδυασμοί και συλλεκτικό κομμάτι γενικότερα για το boudoir. Δηλαδή, αν είσαι make-up junkie και θέλεις, ρε παιδί μου, να έχεις έτσι συλλεκτικά κομμάτια, αυτό σίγουρα είναι από τα κομμάτια που θα ήθελες να το έχεις οπωσδήποτε στο μπουντουάρ σου. Και κάπου εδώ λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος μας. Εύχομαι να σας άρεσαν όλα τα προϊόντα, ή άντε και μερικά να πεις προϊόντα, από όσα είδαμε σήμερα. Περιμένω ακριβώς από κάτω να μου πείτε τις δικές σας εντυπώσεις από τα προϊόντα που είδαμε σήμερα, αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά. Τι αγαπήσατε εσείς το Φεβρουάριο, τι δοκιμάσατε, προϊόντα μακιγιάζ, προϊόντα περιποίησης, μαλλιών, αρώματα, ό,τι και αν έχετε δοκιμάσει και σας άρεσε, περιμένω να μου το πείτε ακριβώς από κάτω από το βιντεάκι μας εδώ στα σχόλια. Και φυσικά εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter, blog, αλλά και στο TikTok που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά δημιουργικό και εξαιρετικά funny. Αυτά λοιπόν για σήμερα, θα τα πούμε πάλι καλώς εικόντων των πραγμάτων την επόμενη Κυριακή στις 3 η ώρα σταθερά, και μέχρι τότε εγώ σας γλυκό φιλώ. Μουα! Γεια σας!